και θα γίνουν και αλλαγές μέσα στο παλιό κτίριο του νοσοκομείου, ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις υποδομές του νοσοκομείου. Θα ξεκινήσουμε το τμήμα αντιγόντων περιστατικών, με την αποστήρωση, με τους ανελκυστήρες και πολλούς άλλους τομείς εδώ μέσα στο νοσοκομείο. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και με το προσωπικό. Το γνωρίζουμε αυτό. Τώρα με την προκήρυξη που θα βγει 2.800 άτομα στο Υπουργείο Υγείας και θα αφορά νοσηλευτές και ιατρούς, πιστεύω να μπορέσουμε αυτό το οξύ πρόβλημα, ειδικά με τους νοσηλευτές που έχουμε, να μπορέσουμε και αυτό να το υπερκαλύψουμε. Βέβαια, η προκήρυξη ΟΣΕ μπορεί να πάρει ένα χρονικό διάστημα, άρα πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή όπως και είμαστε για να μπορέσουμε να παρέχουμε τις καλύτερες υπηρεσίες υγείας. Περιμένουμε και κάποιους άλλους γιατρούς να έρθουν μετά από ολοκληρωμένες κρίσεις που είναι έτοιμες στο πρακτικό του στο Υπουργείο. Κάποιες άλλες συγκεκριμένες ειδικότητες που μας λείπουν. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος. Επαναλαμβάνω, συγκρατημένα αισιόδοξος. Πιστεύω τα πολύ χειρότερα θα έχουμε περάσει. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Μπορείτε κάποιοι να διαφωνείτε, έτσι είναι θεμητό. Μέσα στη δημοκρατία δεν μπορούμε όλοι να συμφωνούμε. Άλλωστε, μέσα στη θέση και την αντίθεση έρχεται η σύνδεση. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Πιστεύω τα πολύ δύσκολα θα έχουμε ξεπεράσει. Μπορούμε τώρα να ισορροπήσουμε την κατάσταση και να πάμε λίγο καλύτερα. Γι' αυτό είμαστε εδώ, γι' αυτό παλεύουμε να κρατήσουμε το νοσοκομείο όρθιο, να το θωρακίσουμε με περισσότερους γιατρούς, με περισσότερους νοσηλευτές, να μπορέσουμε να το κάνουμε έναν χώρο πολύ καλύτερο για να υποδεχόμαστε τους ασθενείς, είτε Έλληνες είτε ξένους. Γιατί μην ξεχνάτε ότι είναι ένα νησί που δέχεται πολύ μεγάλο όγκο τουρισμού. Άρα καταλαβαίνετε ότι πρέπει να δείξουμε και μια πολύ καλή εικόνα στο εξωτερικό για να γίνουμε πιο ελκυστικοί. Παλεύουμε με όλα αυτά τα προβλήματα, άρα τα βελτιώνουμε, άλλα δυσκολευόμαστε. Να είστε σίγουροι όλοι ότι και το νοσοκομείο και η διοίκηση και οι εργαζόμενοι και οι ασθενείς όλοι σαν μια προφή θα παλέψουμε για το καλύτερο του νοσοκομείου για να μπορέσουμε να το κρατήσουμε όρθιο και να παρέχουμε τις πολύ καλύτερες υπηρεσίες περίθαλψης που μπορούμε. Νομίζω ότι θα πάμε πολύ καλύτερα. Εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο παραπάνω πάνω σε αυτά. Μπορείτε να συνεχίσετε εσείς. Αν χρειαστεί, κάνω άλλη μια παρέμβαση, έτσι. Απλά να βγω έξω να δω αν είναι οι αστυνομικές δυνάμεις εκεί για να τους πω να βγουν έξω το χώρο του νοσοκομείου και να δω ποιος έχει πει, γιατί εγώ δεν το γνώριζα αυτό, το επαναλαμβάνω. Και θα τους ζητήσω να βγουν έξω γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος να είναι μέσα. Έτσι, εδώ δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Έχετε έρθει κι εσείς να διαμαρτυρηθείτε για τα δίκαια δικαιώματά σας. Σ' άλλα συμφωνούμε, σ' άλλα διαφωνούμε, αλλά όλα γίνονται κάτω από ειρηνικό και δημοκρατικό τρόπο. Σε αυτό δεν το αμφισβητεί κανένα, έτσι δεν είναι. Άρα, θα βγω για ένα λεπτό να ζητήσω από τις αστυνομικές δυνάμεις να περάσουν έξω από το χώρο του νοσοκομείου και παρέχουν. Συμφωνείτε.